Η κυβέρνηση εισάγει σήμερα ένα επιπλέον αθλητικό νομοσχέδιο που αφορά μέτρα αυστηροποίηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, ενίσχυση μορφών αθλητισμού, εθελοντικός, ηλεκτρονικός, εργασιακός, πνευματικός, καθώς και διάφορες άλλες διατάξεις εξυγχρονισμού της αθλητικής νομοθεσίας, όπως λέει βέβαια και ο τίτλος του νομοσχεδίου. Θα λέγαμε ότι και με τη βούλα η κυβέρνηση δημιουργεί το έδαφος για την χωρίς εμπόδια επιχειρηματική δράση, την ενίσχυσή της σε νέα πεδία κερδοφορίας και μάλιστα την ίδια στιγμή που η οπαδική βία και η στρατή, οι δολοφονίες, ο τζόγος, οι παράγγες και η διαφθορά είναι το ζωφερό αποτέλεσμα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού δηλαδή της επιχειρηματικής δράσης στο χώρο. Πρόκειται για αλλαγές που διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους των αθλητικών ανωνύμων εταιριών σε ένα πεδίο που μπορεί να αποφέρει πολύ περισσότερα. Μόνο υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές που γίνονται. Πρόκειται για πολιτική επιλογή παράδοσης του συνόλου της αθλητικής δραστηριότητας προ εμπορική χρήση ακόμα και τα μέτρα κατά της βίας, στοχεύουν ακριβώς αυτό. Όχι αντιμετώπιση ακριβώς της βίας, αλλά μετατόπιση της βίας έξω από τον αγωνιστικό χώρο, μόνο και μόνο για να μην τρωθεί το προϊόν, για να διασωθεί για την ακρίβεια το προϊόν, και όχι οι άνθρωποι, οι φύλατλοι. Αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση για άλλη μία φορά όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, να ασχοληθεί με τη στήριξη του εραστεχνικού αθλητισμού, τον σχολικό και τον πραγματικό εργασιακό αθλητισμό, την ενίσχυση των υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων, την ενίσχυση γενικότερα του αεραστεχνικού αθλητισμού με γενναία χρηματοδότηση σωματείων και ομοσπονδιών. Αναφέρεται η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο στην αποτελεσματική καταπολέμηση τη οπαδική βία όχι μόνο αποφεύγει να τη συνδέσει με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδου και αποτελεί και την αιτία για την γέννηση των οπαδικών στρατών, αλλά μετατρέπει, μετατρέπει τι ίδιε τι αθλητικέ ανώνυμες εταιρείε σε θεματοφύλακε τη λειτουργία των οπαδικών συνδέσμων, καθιστώντα τον φύλακα στα πρόβατα. Και στην περίπτωση του φαινομένου της οπαδικής βίας, Διαφημίζεται η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα σχετικά δικήματα. Αύξηση κατώτατων των ορίων ποινών και ούτω καθεξής. Μια διαφήμιση που παρουσιάζεται ως πανάκια για την αντιμετώπιση του ως δίθεν κέρια και αποτελεσματική κυβερνητική παρέμβαση. Δοκιμασμένες συνταγές που δεν λύνουν το πρόβλημα, όπως και στο παρελθόν, και που σε ορισμένες περιπτώσεις ανοίγουν και επικίνδυνα μονοπάτια αυξάνουν την παραβατικότητα. Δεν είναι έτσι καθόλου τυχαίο που μέσα σε αυτά τα φυτώρια ο φασισμός βρίσκει λύπασμα, μολύνει τα μυαλά των νέων με το δηλητήριο. Υπό αυτή την έννοια, η οπαδική βία, ναι, είναι συνώνυμη με μια συγκεκριμένη στάση ζωής που παραπέμπει σε φασιστικά τάγματα, που παρασύρουν βέβαια νέους που δεν έχουν εξ αρχής τέτοιου χαρακτηριστικά και στην πορεία τους κάνουν συνένοχους. Δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκε συσχέτιση αυτών των οπαδικών στρατών ομάδων με τα γεγονότα στο ΕΠΑΛ Ευόσμου και σε άλλα σχολεία. Επισημαίνουμε ότι με όχημα την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας προωθούνται συγκεκριμένες στοχευμένες παρεμβάσεις Ιδιαίτερα ανησυχητικέ που ανοίγουν επικίνδυνου δρόμου, το επαναλαμβάνουμε. Αυτέ αρχικώ αφορούν τη διεύρυνση του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα για την εγκληματική οργάνωση, με την προσθήκη σε ό,τι αφορά την τέλεση πλημελημάτων των ενόμων αγαθών τη προσωπική ελευθερία, τη ιδιοκτησία και τη περιουσία. Περαιτέρω, προβλέπεται η απαγόρευση αναστολή εκτέλεση τη ποινή για εγκλήματα οπαδική βία και υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων εγκλημάτων, ρυθμίσεις δηλαδή που ανησυχούν και παραβιάζουν ακόμα και θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, έστω αυτού του αντιδραστικού ποινικού δικαίου, όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως το τεκμήριο αθωότητας και πολλά άλλα. Ξεχωριστό ζήτημα η σύσταση του ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων στα πλαίσια της συνολικότερη αναβάθμισης, οι δυνατότητε παρακολούθηση και καταστολή με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, με νόμιμη καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων κάθε πτυχή της κοινωνική ζωή των ψηφιακών πολιτών. Το φαινόμενο οπαδικής βία, η οπαδική στρατή και μέσα σε αυτού οι φασιστικέ και κλιματικέ συμμορίε που δρούν ανενόχλητε, είναι σύμφυτα με την επιχειρηματική δράση στον χώρο. Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο στον αθλητισμό τον πρώτο λόγο θα έχουν και θα κυριαρχούν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία μέσω και αυτού υπηρετούν οικονομικές και πολιτικές επιδιώξεις. Το έχει πει πάρα πολλές φορές το ΚΚΕ, δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι όσο δεν φύγονται οι οικονομικές και κοινωνικές αιτίες και κυρίως δεν καταργείται ο εμπορευματοποιημένο αθλητισμός που δημιουργεί του οπαδικού στρατού, το φαινόμενο θα διαιωνίζεται ει βάρο των υγιών φυλάθλων όλη τη κοινωνία. Δεν μπορεί από τη μια να επιχειρεί η κυβέρνηση έλεγχο και μέτρα για την καταπολέμηση τη βία και από απ την άλλη να είναι στο περιθώριο η ανάπτυξη του εραστεχνικού αθλητισμού στο σχολείο, στην γειτονιά, η συμμετοχή της νεολαίας αυτών, αγνοώντας προτάσεις μαζικών και επιστημονικών φορέων που αποτελούν το αντίβαρο της σημερινής κατάστασης, στη σημερινή κατάσταση, δεν μπορεί να χαρίζει δισεκατομμύρια και να ενισχύει προκλητικά με προνόμια και απαλλαγέ τη ΠΑΕ, τη ΚΑΕ, και από την άλλη να στραγγίζει τη χρηματοδότηση και να στραγγαλίζει τα αεραστεχνικά σωματεία. Γι' αυτό άλλωστε αρνείται η κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις προτάσεις του ΚΚΕ για τη μεταφορά των ανωνύμων αθλητικών εταιριών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να ελέγχονται ως τέτοιε, να ελέγχονται τα οικονομικά τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία, χωρίς τη χρήση ευεργητικών διατάξεων όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και την κατάργηση φυσικά του στοιχηματισμού των αθλητικών αγώνων. Άρα, η κυβέρνηση και όλες οι κυβέρνησεις είναι συνένοχες. Γι' αυτό το έγκλημα που συντελείται και με τη δημιουργία των οπαδικών στρατών και σε βάρος του, ε, ε, του ερασιτέχνικού αθλητισμού. Για τον εθελ, αθλητικό εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι μια κοινωνική αξία, όντως, που περικλεί μέσα της διάφορα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ανιδιοτέλεια, η θέληση προσφοράς, χωρίς την αναμονή κάποιου ωφέλου, υλικού ή ηθικού. Σε αυτόν τον εθελοντισμό πιστεύει το ΚΚΕ, και τον υπηρετεί. Από εκεί και μετά, καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Εθελοντισμός από ποιον και για ποιον. Για να δούμε τελικά ποιος υπηρετεί την παραπάνω έννοια του εθελοντισμού και ποιος την ε, τορπιλίζει, τη διαστρεβλώνει. Νομοθετείται ο αθλητικός εθελοντισμός χωρίς να καθορίζεται σε τι είδους αθλητικές οργανώσεις θα συμμετέχουν οι εθελοντές και ποια θα είναι τα συγκεκριμένα καθήκοντα των εθελοντών και δεν θα υποκαθιστούν δραστηριότητες του έμιστου προσωπικού. Η αφιτερία, ξέρετε, είναι πάντα ίδια. Αθλητικό και ολυμπιακό πνεύμα, προσφορά, εθνική υπόθεση, έχει χρησιμοποιηθεί και ως τέτοιο ο εθελοντισμός, όπως ίδια είναι πάντα και η κατάληξη. Κέρδος, εθελοντισμός, ίσον απλήρωτη εργασία. Στη χώρα μα υπάρχει πλούσια πύρα από την αξιοποίηση του εθελοντισμού σε διάφορε οργανώσει, διοργανώσει από εταιρείε, υπουργεία, κυβερνήσει, για να απαλλάσσονται από ένα τεράστιο κόστο που μπορεί να έχουν αυτέ. Λειτουργεί πολυδιάστατα στον καπιταλισμό και ευέλικτα η αλήθεια είναι, παρέχοντα υλικά αγαθά και υπηρεσίε που αδυνατούν να προσφέρουν το κράτο και η ελεύθερη αγορά. Υπό την έννοια αυτή, όντω πρόκειται για έναν ιδεολογικό και πολιτικό μηχανισμό που ενσωματώνει, άδρανοποιεί... τμήματα εργαζομένων και ανέργων. Να θυμηθούμε την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων... όπου οι 60.000 περίπου εθελοντές για να αντιθούν, να ασφαλιστούν... να καταρτιστούν και ούτω καθεξής και κυρίως για την κατάρτισή τους... εμφανίστηκαν κάτι ιδιωτικές εταιρείες που ανέλαβαν το, με το αζημίωτο, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνο το κομμάτι που αφορά την κατάρτιση των εθελοντών, για την οποία δαπανήθηκαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ο εθελοντισμός, κακά τα ψέματα, ανοίγει σειρά επιχειρηματικών ευκαιριών. Ο εθελοντισμός που εσείς εννοείτε, και βέβαια υπάρχει και η άλλη διάσταση που κάνει δελαστικό τον εθελοντισμό για τις επιχειρήσεις. Η ίδια η έννοια της δημιουργίας, της δημιουργίας δωρεάν εργατικών χεριών στενά καταρτισμένων και με κουλτούρα συνένεσης, μάλιστα και αποδοχής. Αυτό είναι που θέλει σήμερα το κεφάλαιο. Αυτό σε συνδυασμό με το αίτημα των επιχειρηματιών για τη μείωση του μισθολογικού κόστους, που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση κρατικών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση σε αυτές εθελοντών που επειδή θα ασκούν δίθεν κοινωνικό έργο θα αμείβονται υποτυπωδώς τα οδηπορικά τους, παράδειγμα, χωρίς βέβαια εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά θα έχουν απλώς κάποιες ηθικές αμοιβέ. Επένους, βεβαιώσει, παρακολούθηση, ενισχύσεις για ανάληψη παρόμοιων δραστηριοτήτων και ούτω καθεξής. Ηλεκτρονικός αθλητισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η συζήτηση για την αναγνώριση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ω αθλήματα και την ένταξή του στου Ολυμπιακού Αγώνε και σε άλλε διοργανώσει. Υπάρχουν μια σειρά σοβαρών προβληματισμών γύρω από την εισαγωγή του όρου στο νομοσχέδιο. Από την ετοιμολογία τη λέξη αθλητισμό, η οποία αποσκοπεί στη σωματική εκγύμναση, μέχρι και έρευνε που γίνονται για τον εθισμό που προκαλούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο υπολογιστή και το κινητό, ιδιαίτερα σε εφήβου αλλά και σε νέου. Ειδικά η τελευταία πλευρά αποτελεί οδηγό στο σχεδιασμό των νέων ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τι αντίστοιχε βιομηχανίε. Παιχνίδια χωρί τέλο, κοινωνική αλληλεπίδραση, αμοιβή και ούτω καθεξή. Εκτό όμω αυτών, υπάρχει και μια πολύ σημαντική πλευρά, ίσω η σημαντικότερη, όσον αφορά τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και είναι η οικονομική διάσταση του θέματο. Στη σημερινή ποδοσφαιρική βιομηχανία, αυτού του ανελαίτου κυνηγιού του κέρδου, υπάρχει στοιχηματική αγορά όπου ο τζίρος, ο, ο τζίρος της αγγίζει αστρονομικά ποσά που παίζονται είτε υπό επίσημο πρίσμα με τις λεγόμενες νόμιμες εταιρείε, είτε ακόμα περισσότερο στο παράνομο στοίχημα. Ο τζίρος στην παγκόσμια χώρα στοιχημάτων για αθλητικές διοργανώσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 1-3 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 90% είναι παράνομα στοιχήματα, παρακαλώ. Στην ουσία, ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, επεκτείνει ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Να αποποιηθεί το κράτο οποιαδήποτε ευθύνη έχει για τη στήριξη και χρηματοδότηση των σωματείων. Να νομιμοποιήσει στη συνείδηση του κόσμου τι στοιχηματικέ εταιρείε, τον τζόγο, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά καταλήστευση του εισοδήματο του λαού και τη δημιουργία δραμάτων στι οικογένειε. Ο αθλητικό κόσμο πρέπει να εναντιωθεί σε αυτό το έσχο του στοιχηματικού τζόγου. Καμιά λύση δεν θα δώσει στα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον αθλητισμό η εμπλοκή των, επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων και η εμπορευματοποίησή του. Λύση είναι η σταθερή κρατική χρηματοδότηση. Να μην μείνει κανένα σωματείο εκτό αθλητικού μητρώου και να απλουστευτεί η διαδικασία ένταξη. Πόσο απλά θα τα πούμε. Τα καταλαβαίνει ο κόσμο. Και εσεί τα καταλαβαίνετε, αλλά δεν θέλετε να προχωρήσετε σε αυτή την επιλογή. Η κρατική ευθύνη για την ύπαρξη σύγχρονων δομών και υποδομών που θα καλύπτουν ανάγκε και θα βελτιώνουν συνεχώ. Η κατάργηση του τζόγου και η μη νομιμοποίησή του στη συνείδηση του λαού, καθώ είναι απλά ένα μέσο για να απομιζούν λεφτά οι πολυεθνικέ από το ιστέρημα του λαού και να πλουτίζουν. Για τον εργασιακό αθλητισμό. Ο εργασιακό αθλητισμό που προβάλλεται αφορά τη διεξαγωγή αθλητική δραστηριότητα από εταιρείε. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικέ οργανώσει, εταιρικέ ομάδε και πάλι λέγοντας. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ο Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακή Άθληση και Υγεία, μη κερδοσκοπικό φορέα. Στι διοργανώσει του συμμετέχουν διάφορε εταιρείε και πολλέ μάλιστα γνωστέ μεγάλα μονοπόλια με συμμετοχή από ένα κλειστό κύκλωμα στελεχών. Πρόκειται για δράσει οι οποίε στοχεύουν και εδώ στην οικονομική διάσταση του αθλητισμού με εμπλοκή ομίλων από τον τουρισμό, την εστίαση, τις μεταφορές, από κοινού με και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια άλλη πλευρά στην οποία στοχεύουν οι εταιρείε από αυτή τη δραστηριότητα είναι η σύσφυξη των δεσμών των εργαζομένων, την αύξηση του χρόνου παραμονής των εργαζομένων στην εταιρεία ή σε δράσεις της εταιρείας. Στο σύνολό τους οι πλευρές αυτές βρίσκουν απάντηση στη δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα σωματεία, τα συνδικάτα των εργαζομένων μέσα από τη διοργάνωση πραγματικά εργατικών τουρνουά, την ίδρυση αθλητικών σωματείων, τη στήριξη των ετοιμάτων της κάθε λαϊκής οικογένειας για ελεύθερη πρόσβαση στον αθλητισμό. Τέτοιες δράσεις χρειάζονται και αυτές πρέπει να ενταθούν. Επειδή βλέπω ότι πέρασε ο χρόνος και δεν θέλω άλλο να καταχραστώ, ε, σταματάω εδώ και επιφυλάσσομαι να συνεχίσω αύριο κατά την συζήτηση των άρθρων. Ευχαριστώ.